Λέω το δύσκολο και το προκλητικό είναι να δούμε την ελληνικότητα όχι γενικά, στην τέχνη. Γιατί εκεί τα πράγματα δεν αστείευονται. Είναι κέριο θέμα και αυτό πραγματικά με εγωίτευσε και με ξεσήκωσε και θέλησα να έρθω να το κουβεντιάσουμε. Είναι πελώριο θέμα, είναι πολύ κέριο θέμα και τα κέρια θέματα συνήθως είναι δύσκολο να τα προσεγγίσεις. Γιατί, κυρίως διότι νομίζω υπάρχουν πολλές παραμορφώσεις, παρερμηνίες, θα έλεγα ακόμα και τη λέξη διαστροφές. Ας πούμε, η πρώτη διαστροφή που μου έρχεται στο νου είναι ο εθνικισμός. Ο εθνικισμός είναι ένα φρούτο πολύ πρόσφατο, των τελευταίων 2 αιώνων, άντε 3, από τα τέλη του 18ου αιώνα. Και σημαίνει τον πατριωτισμό που γίνεται ιδεολογία, δηλαδή που γίνεται προσωπικές πεπιθήσεις, ατομική κάφηση, αντικειμενοποιείται. Λέμε, ναι, ας μην πάρουμε μετά. Είναι μια διαστροφή ο εθνικισμός. Αντίστοιχα είναι η ελληνικότητα ως αντικειμενοποιημένη σε στοιχεία φολκλωρικά που λέμε. Το φολκλόρ, το οποίο κάθε αυτό τι θα σήμαινε, πώς θα το ορίζαμε. Φολκλόρ νομίζω θα ορίζαμε κάποια στοιχεία του λαϊκού πολιτισμού, χαρακτηριστικά, αντιπροσωπευτικά και μοναδικά. Βέβαια, και αυτός ο ορισμός είναι ελλιπής, γιατί σήμερα όταν λέμε folklore εννοούμε αυτά τα στοιχεία στην υπηρεσία του τουρισμού. Δηλαδή, τους δίνουμε μια σκοπιμότητα αμέσως. Να έρθει ο τουρίστας εδώ ή να τον προσελκύσουμε για να δει την ιδιαιτερότητά μας. Για να δει την ιδιαιτερότητά μας, πρέπει την ιδιαιτερότητα να την αντικειμενοποιήσουμε. Οπότε πάλι διολυσταίνουμε στο ιδεολόγημα, δηλαδή πάλι στον εθνικισμό. Θα λέω λίγο ανακατεμένα, αλλά θα βρούμε την σειρά και την άκρη. Αν ζωγραφίσουμε ένα πίνακα και δίπλα του βάλουμε δύο κολόνες, αυτό είναι ελληνικότητα στην τέχνη? Νομίζω πρέπει να είμαστε πολύ ολιγαρκείς ή πολύ αφελείς για να το θεωρήσουμε. Αυτό είναι απλώς σάλτσα, είναι διακόσμηση. Είναι στοιχείο decorative που λέμε, στοιχείο διακοσμητικό. Εάν βάλουμε μια σημαία επίσης στον πίνακα ή κάτι ανάλογο. Η ελληνικότητα ταυτόχρονα πρέπει να οριστεί για να μπορέσουμε να δούμε και τον δεσμό της με την τέχνη. Και εκεί αρχίζει άλλος μεγάλος κύκλος ερωτημάτων και προβλημάτων. Πώς να οριστεί κάτι το οποίο είναι, γνωρίζεται μόνο στην αμεσότητα της εμπειρίας. Ας πούμε, λέμε, αυτός είναι επαρχιώτης, επαρχιωτήλα. Μπορείτε να το ορίσετε με έννοιες, δεν μπορείτε. Αυτός είναι αριστοκράτης, είναι άρχοντας. Μπορείτε με έννοιες, ίσως θα πείτε κάποια χαρακτηριστικά τα οποία δεν αποδίδουν αυτό που είναι η αρχοντιά σε όλες τις ποικιλίες. Θέλω να πω βιωματικά στοιχεία τα οποία συνοψίζουν πάρα πολλά επιμέρους γνωρίσματα. Δεν μπορούν εύκολα και συνοψίζονται σε μία λέξη. Δεν μπορούν εύκολα να προσεγγιστούν και να αναλυθούν. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε μόνο, νομίζω, όλα αυτά είναι υποσυζήτηση, μόνο με ιστορικές αναδρομές. Δηλαδή, αυτός ο λαός, ο οποίος πήρε το όνομα Έλληνες, με βλέπετε να κομπιάζω, γιατί αμέσως μπαίνει το ερώτημα, ήταν ένας λαός μέσα σε διάρκεια 3.500 χρόνων. Όχι βέβαια. Υπήρξε ένας αρχικός λαός, οι κάτοικοι αυτής εδώ της γης, στις δύο όχθες του Αιγαίου Πελάγους και στο ενδιάμεσο αρχιπέλαγος. Αλλά αυτό το οποίο, η γλώσσα που μίλησαν αυτοί οι άνθρωποι, η τέχνη τους, η νοοτροπία τους, ο τρόπος του νοήν, αυτά τα οποία δημιούργησαν στο επίπεδο του κοινού βίου
των θεσμών κλπ, αλλά και ως ατομική δημιουργία. Έχουν όλα κάτι το κοινό, ένα χαρακτήρα, ο οποίος διασώθηκε, ξαναλέω, 3.500 χρόνια, όχι πια με μια βιολογική συνέχεια. Ο Σβορώνος ο ιστορικός λέει ότι από το 146 π.Χ. που κατέλαβαν τον ελληνικό χώρο οι Ρωμαίοι μέχρι το 1821 συνέβησαν 17 διαδοχικές εισβολές και εγκαταστάσεις ποικίλων φύλων και φυλών. Όλοι αυτοί αφομοιώθηκαν. Αλλά μη μου ζητάτε, λέει ο Σβορώνος, χαρακτηριστικά. Θα θυμάστε την περίπτωση του Φαλμεράια που είχε θορυβήσει τους Έλληνες στο 19ο αιώνα, ο οποίος έλεγε ότι οι σημερινοί Έλληνες δεν έχουν καμία σχέση με τους αρχαίους. Έχουν γίνει τόσες προσμίξεις που δεν μπορούμε να τους λέμε Έλληνες. Και λέει ο Σβορώνος, εγώ κάνω ιστορία, δεν κάνω ζωολογία. Η συνέχεια δεν κρίνεται βιολογικά. Κρίνεται από το γεγονός ότι σε αυτό το γεωγραφικό χώρο συνεχίζει να μιλιέται μία γλώσσα η ίδια, να υπάρχει η ίδια νοοτροπία, όπως είπα πριν, τρόπος του νοήν, να υπάρχει μια ίδια ευαισθησία αισθητική και η έκφρασή της η αντίστοιχη, μια ιστορική συνείδηση ότι είναι ενιαία αυτή η συνέχεια. Λοιπόν, αλλά παρόλα αυτά, για να ανιχνεύσουμε την ιδιαιτερότητα, τα στοιχεία που συνιστούν την ελληνικότητα, νομίζω αναπόφευκτα πρέπει να ξεκινήσουμε από την, όσο γίνεται από την αφετηρία, από την αρχή. Λοιπόν, εγώ θα έλεγα ότι πράγματι σε αυτή την περιοχή, στις δύο όχθες του Αιγαίου και στο ενδιάμεσο αρχιπέλαγος, για πρώτη φορά στην ιστορία του ανθρώπου, της ανθρωπότητας, γεννήθηκε μία ανάγκη. Ποια ανάγκη? Η ανάγκη να ξεχωρίσουν οι άνθρωποι το έγκυρο από το μη έγκυρο, την έγκυρη γνώση από την μη έγκυρη πληροφορία. Αυτό το οποίο είναι σωστό από αυτό που είναι λάθος. Το κριτήριο αληθείας, όπως είπε ο Ηράκλητος. Πάνω σε αυτήν την ανάγκη θεμελιώθηκε ολόκληρη η ζωή αυτών των ανθρώπων. Τι απάντηση βρήκαν? Οι Έλληνες ήταν ρεαλιστές. Πατούσαν πάνω στη γη και είχαν την θέα θεωρία, την εποπτεία του όλου, όλων των υπαρκτών. Και μέσα σε αυτή την θεωρία του όλου, την θέα του όλου, αναζήτησαν αν υπάρχει κριτήριο αληθείας. Δηλαδή κάτι το οποίο να μπορεί να το έχουμε σαν μεζούρα για να ξέρουμε τι είναι αληθινό και τι δεν είναι. Πώς θα ορίζαμε, είπαν οι Έλληνες, το κριτήριο αληθείας? Θα το ορίζαμε ότι είναι αυτό που δεν μεταβάλλεται, δεν φθήρεται, δεν πεθαίνει. Αυτό θα πει να υπάρχει κάτι πραγματικά. Όταν υπάρχεις, αλλά συνεχώς αλλάζεις, φθήρεσαι και τελικά χάνεσαι, αυτό δεν είναι αληθινό. Υπάρχει κάτι το οποίο να μην μεταβάλλεται, να μην φθήρεται, να μην πεθαίνει? Οι Έλληνες ήδη από εκείνα τα χρόνια των προσοκρατικών φιλοσόφων εντόπισαν ότι αυτό το κριτήριο αληθείας υπάρχει, αλλά δεν είναι ένα τι, δεν είναι κάτι τι. Είναι ένα πώς. Είναι ο τρόπος της του παντός διοικήσεως. Δηλαδή είναι ο τρόπος με τον οποίο υπάρχουν και συνυπάρχουν τα υπαρκτά. Δηλαδή υπάρχει ένας δεδομένος τρόπος με τον οποίο είναι κάθε τριαντάφυλλο. Μέσα στους αιώνες. Ένας συγκεκριμένος τρόπος που είναι με τον οποίο είναι κάθε γάτα, κάθε σκύλος, κάθε βουνό, κάθε δέντρο, κάθε... Ναι. Υπάρχει ένας λόγος που προκαθορίζει την ύπαρξη των υπαρκτών. Αυτός ο λόγος είναι αιώνιος, αμετάβλητος, απαράλλακτος, δεν, αθάνατος. Δεν αλλοιώνεται. Το ίδιο
και ο λόγος της συνύπαρξης των υπαρκτών, το πώς υπάρχουν σε μια σχέση, οργανική, ζωτική σχέση, δηλαδή που παράγει τη ζωντανή πραγματικότητα μέσα στην οποία ζούμε. Σκεφτείτε, ξέρω εγώ, τη θάλασσα, το νερό, το σύννεφο, τη βροχή, το δέντρο που ποτίζεται κλπ. Αυτή η ενότητα, αυτή η σχέση των όντων μεταξύ τους είναι καταλόγων. Δηλαδή υπάρχει μια λογική στη σχέση, όπως υπάρχει και ο λόγος που καθορίζει το κάθε επιμέρους υπαρκτό. Αυτός ο λόγος, επαναλαμβάνω, δεν αλλάζει, δεν αλλοιώνεται, δεν πεθαίνει. Είναι μια συνιστά, το χαρακτηριστικό του είναι ότι συνιστά μια αρμονία, μια κοσμιότητα, ένα κάλλος. Έτσι ονόμασαν οι Έλληνες, πρώτον την κοσμιότητα, διότι όλο το σύμπαν το είδαν ως κόσμον, δηλαδή κόσμημα. Κόσμος θα πει κόσμημα. Δηλαδή με κάλλος, τι θα πει κάλλος, ως πάντα προς εαυτό καλούν, διό και κάλλος λέγεται, επειδή σε ελκύει το κάλλος. Το κάλλος με καλεί, θέλω να ενωθώ με αυτό που με καλεί. Αυτό είναι το στίχο, θα έλεγε κανείς, ένας επαρκής ορισμός του κάλλους. Θέλω να γίνω ένα με το έναντι. Εάν αυτά τα δεδομένα, δηλαδή η σχέση ως αρμονία, κοσμιότητα, κάλλος, εάν είναι το μόνιμο, το αθάνατο, το απαράλλακτο στοιχείο της πραγματικότητας, τότε αυτό είναι το αληθές. Και εφόσον είναι αληθές, είναι το αθάνατο. Άρα αυτό να μιμηθούμε, είπαν οι Έλληνες. Διότι ο άνθρωπος έχει φύση, ορέγεται του αθανατίζει. Από τη φύση του θέλει να είναι θάνατος. Να μιμηθούμε λοιπόν τον τρόπο της αθανασίας, τον τρόπο του αθανάτου. Έτσι προέκυψε η πόλης και η πολιτική τέχνη και πολιτική επιστήμη. Η πόλης για τους Έλληνες δεν ήταν ένας ευρύτερος οικισμός απλώς, να είναι περισσότεροι κάτοικοι σε ένα χωριό. Η πόλης ήταν άλλος τρόπος συνύπαρξης. Εκείνα τα χρόνια της αρχαίας Ελλάδας, στις γύρω περιοχές υπήρχαν κοινωνίες με μεγαλύτερους οικισμούς. Δεν ήταν πόλεις όμως, ήταν βάρβαροι. Θα δούμε και σε αυτή τη λέξη. Λοιπόν, η πόλη σημαίνει να έχουμε την κοινωνία των αναγκών μας, την κοινωνία της χρείας, λέει ο Αριστοτέλης, αλλά αυτή την κοινωνία να την πραγματοποιούμε με τον τρόπο του αληθούς, δηλαδή κατά κόσμον, κατά αρμονίαν. Άρα, για να το κάνουμε όμως αυτό, επειδή ο κάθε άνθρωπος μέσα του έχει φυσικά ένστικτα, απρόσωπα, αδυσόπιτα, τα οποία θέλουν να ικανοποιήσουν το εγώ, το άτομο. Εάν δεν ελευθερωθείς από αυτή την αναγκαιότητα, δεν μπορείς να κοινωνήσεις την ύπαρξη και τη ζωή, άρα να πραγματώσεις το αληθές. Επομένως, το να κάνουμε έναν οικισμό που θα έχει ως στόχο να περνάει από την κοινωνία της χρείας στην κοινωνία του αληθούς, προϋποθέτει ένα άθλημα. Πρέπει όλοι να το προσπαθήσουμε αυτό. Να ελευθερωθούμε από τις αναγκαιότητες, από την ανάγκη, την επιβεβλημένη, την απρόσωπη, και να φτάσουμε στην κοινωνία των σχέσεων. Τότε έχουμε πόλη. Για να πω, πρωτού πω το παράδειγμα της τέχνης, να πω το παράδειγμα που δίνει ο Αριστοτέλης για την οικονομία. Λέει ο Αριστοτέλης ότι ού γίνεται κοινωνία εξ ιατρού και ιατρού. Δηλαδή, αν όλοι εδώ μέσα ήμασταν γιατροί, δεν θα κοινωνούσαμε ανάγκες, δεν θα συζητούσαμε κοινωνία. Η κοινωνία πρέπει να είναι εξ ιατρού και οικοδόμου και σκητοτόμου. Ο ένας να είναι οικοδόμος, να χτίζει σπίτια, ο άλλος να είναι σκητοτόμος, παπουτσής θα λέγαμε, και ο άλλος γιατρός κλπ. Κλπ. Ώστε να κοινωνούνται οι ανάγκες. Τι θα πει να κοινωνούνται? Να εισάζεται οι σχέσεις
Και τι εννοεί με αυτό. Βάζει μέσα, λέει το παράδειγμα. Αν εσείς είστε παπουτσής και εγώ είμαι χτίστης και σας χτίσω το σπίτι σας, πώς θα με αμείψετε? Θα μου δώσετε ένα ζευγάρι παπούτσια, με ρίχνετε. Θα μου δώσετε 200 ζευγάρια παπούτσια, τι να τα κάνω. Εφό και το νόμισμα ελίγηθε. Γι' αυτό και βρήκαμε το νόμισμα ή να εισάσει την σχέση. Αυτό που ενδιαφέρει τον Έλληνα δεν είναι ούτε αυτό που σήμερα εννοούμε δικαιοσύνη, δηλαδή κάποιο μέτρο αντικειμενικής ρυθμίσεως των διαφορών, τίποτα από αυτά. Τον ενδιαφέρει η σχέση. Να μετέχει στην κοινωνία του αληθούς, ακόμα και ο χτίστης με τον, με τον παπουτσί. Ο στόχος είναι να εισάσει την σχέση. Δηλαδή, η αναζήτηση του αληθούς, της αλήθειας, γίνεται η κύρια επιδίωξη της συλλογικότητας. Αυτός ο αφορισμός που σας λέω τώρα γίνεται το θεμέλιο για ό,τι ονομάζουμε ελληνικό πολιτισμό. Και πολιτισμό, στα νεότερα χρόνια, λέξη είναι μεταγενέστερη, εννοούμε τον τρόπο του βίου. Θα επανέλθω σε αυτό. Πάμε λοιπόν στο ποια είναι η βάση του ελληνικού πολιτισμού. Είναι η αναζήτηση της αλήθειας. Η αναζήτηση πραγμάτωσης της αλήθειας. Δηλαδή του αιώνιου, του αθάνατου, του αμετάβλητου. Δηλαδή της καταλόγων υπάρξεως. Πώς αυτό το ψηλαφούμε στην τέχνη. Κατ' εξοχήν το πεδίο που εμφανίζεται το νόημα που δίνουν οι άνθρωποι στην ζωή τους και στην συνύπαρξή τους είναι η τέχνη. Συγγνώμη που αισθάνομαι την ανάγκη κάθε τόσο σταματώ στις λέξεις, αλλά είναι απαραίτητο. Είπα νόημα. Τι θα πει νόημα? Δίνουμε νόημα στη ζωή μας. Ο άνθρωπος θέτει από τη φύση του, θέτει το ερώτημα για την αιτία και το σκοπό. Την αναζήτηση αιτίας και σκοπού την ονομάζουμε αναζήτηση νοήματος της ύπαρξης. Να έχει ένα νόημα η ύπαρξη μας, ξέρουμε από πού ερχόμαστε και πού πηγαίνουμε. Λοιπόν, αυτή η αναζήτηση νοήματος αποτυπώνεται στην αναζήτηση του αληθούς. Γιατί οι Έλληνες το γλυπτό το έλεγαν άγαλμα? Διότι προξενούσε την αγαλίαση, η λέξη άγαλμα βγαίνει από το ρήμα αγάλωμε. Έχω χαρά. Προξενούσε την αγαλίαση της θέας του όντως υπαρκτού. Τι θα πει αυτό? Θα πει ότι αν ήθελα να φτιάξω έναν ωραίο άντρα, έναν Απόλλωνα, ξέρω κι εγώ, δεν θα έπαιρνα ένα παλικάρι όμορφο και να το κοπιάρω, όπως θα κάνει αργότερα ο τεχνίτης της αναγέννησης, της ευρωπαϊκής αναγέννησης. Θα πάρει ένα ωραίο παιδί, θέλει να κάνει την Αφροδίτη, θα πάρει ένα όμορφο κορίτσι και θα το κάνει το αντίγραφο, θα το κοπιάρει. Όχι, ο Έλληνας δεν κάνει αυτό. Ο Έλληνας πρέπει να αφαιρέσει από κάθε ωραίο κορίτσι, πρέπει να αφαιρέσει όλα τα περιστατικά και περιστασιακά γνωρίσματα του συγκεκριμένου κοριτσιού ή αγοριού, δεν ξέρω τι. Δηλαδή, όσο ωραία και είναι μια κοπέλα, το ένα της αυτή μπορεί να είναι λίγο στραβό, η μύτη της να είναι κάπως κλπ. Όλα αυτά, το λέω απλοϊκά τώρα, πρέπει να αφαιρεθούν για να μείνουν εκείνα τα γνωρίσματα που κάνουν κάθε γυναίκα να είναι γυναίκα. Κάθε άντρας να είναι άντρας. Κάθε δέντρο να είναι δέντρο. Δηλαδή εκείνα τα γνωρίσματα τα οποία συνιστούν την ουσία του υπαρκτού. Άλλη λέξη που θέλει ορισμό. Η λέξη ουσία βγαίνει από το, είναι από το, από τη μετοχή, το θηλυκό της μετοχής του ρήματος είναι. Ον, ούσα, ον. Δηλαδή δηλώνει μετοχή στην ύπαρξη, στο είναι. Η μορφή, τα στοιχεία τα οποία κάνουν κάθε υπαρκτού είναι ο τρόπος με τον οποίο μετέχει στο είναι. Πώς ξεχωρίζουμε τη γάτα από το σκύλο, το τριαντάφυλλο από τη μέλισσα κλπ. Από τα στοιχεία εκείνα που κάνουν κάθε μέλισσα να είναι μέλισσα, κάθε σκύλο να είναι σκύλος,
τα στοιχεία τα οποία δηλώνουν την ουσία. Επομένως, όταν κάνουμε το άγαλμα ενός Θεού, του Απόλλωνα ή του Ποσειδώνα ή δεν ξέρω ποιού, πρέπει να αφαιρέσουμε όλα τα ατομικά στοιχεία, τα περιστατικά και περιστασιακά, όπως είπα, και να αποδώσουμε μόνον εκείνα τα στοιχεία τα οποία, επαναλαμβάνω, κάνουν κάθε άντρα νεάντρας, κάθε γυναίκα κλπ. Βλέποντας ένα γλυπτό, έχουμε την αγαλίαση της θέας της ουσίας του, της πραγματικότητας του, η οποία δεν πεθαίνει. Γιατί αυτά τα στοιχεία που κάνουν κάθε άντρα νεάντρας κλπ. Είναι αθάνατα, αναλύωτα, απαράλλακτα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η τέχνη είναι μια πάλη αληθείας, ένα αγώνισμα αληθείας. Αυτό ένας πιο ειδικός από ένα, μάλλον ένας ειδικός, γιατί εγώ δεν είμαι καθόλου, θα μπορούσε να σας το δείξει στην αρχιτεκτονική. Σας έχει μπει ποτέ το ερώτημα αλήθεια? Αυτά τα εκατομμύρια των ανθρώπων, των τουριστών που ανεβαίνουν κάθε χρόνο στο βράχο της Ακρόπολης, καταλαβαίνουν γιατί ο Παρθενώνας είναι κάτι σημαντικό στην τέχνη? Εγώ έχω τον πειρασμό, αν μπορούσα έτσι από κακία, θα έβαζα μια έκθεση ιδεών στους 300 βουλευτές της Βουλής των Ελλήνων να μου πούν γιατί ο Παρθενώνας είναι σημαντικότερος από τον πύργο του Άιφελ. Εάν, δυστυχώς, η παιδεία μας είναι πάρα πολύ, σχεδόν ανύπαρκτη, αν όχι υποτυπώδης, στα θέματα της τέχνης. Αλλά η τέχνη είναι η κατεξοχήν αποκάλυψη της ιδιαιτερότητας ενός λαού, ενός πολιτισμού, μιας στάσης ζωής. Λοιπόν, στον Παρθενώνα θα σας έλεγε ο ειδικός, με πάρα πολύ ενάργεια που εγώ δεν την ξέρω, πώς και γιατί η αναλογία των κυώνων και της στήριξης του ναού είναι απολύτως αρμονική. Δηλαδή είναι καταλόγων, αυτό που έλεγαν οι Έλληνες καταλόγων, και εννοούσαν μια αρμονία η οποία συνιστά κάλλος. Δεν είναι αυτό μου αρέσει, αυτό με ενθουσιάζει, τι άλλο να πω, με συγκινεί, τίποτα από αυτά. Είναι αυτό μου αποκαλύπτει, αυτό μου φανερώνει αλήθεια. Είναι αδύνατο να κατανοήσετε την αρχαία τέχνη εάν δεν έχετε αυτό το κριτήριο ότι είναι αποκάλυψη αλήθειας. Σήμερα η τέχνη είναι ο λίγο ψυχαγωγία, ο λίγο να κάνω εφέ, όχι ο λίγο, εξ ολοκλήρου θα έλεγα. Πώς θα κάνω εφέ, εντύπωση, να προκαλέσω την εντύπωση. Βλέπεις τον άλλον και βάζει ένα, ας μην πω τώρα, χειδαιότητες, για να προκαλέσει την εντύπωση και να γίνει συζήτηση για αυτόν. Να πω άλλη μια κακία χοντρή. Ελέθερα. Τα παιδιά στη σχολή καλών τεχνών, ό,τι μάθουν, το μαθαίνουν ώσπου να μπουν. Γιατί για να μπουν χρειάζονται πράγματι πολύ καλή άσκηση. Μόλις μπουν, έχω αυτή την πληροφορία, έχω τουλάχιστον και ως αυτόπτης. Τους λένε, τώρα πρέπει να βρεις το δικό σου ιδιαίτερο στοιχείο. Πώς θα ξεχωρίσεις, πώς θα εντυπωσιάσεις δηλαδή. Να κάνεις κάτι, οτιδήποτε, μια αλούμπα, αλλά η οποία να είναι κάτι ξεχωριστό. Συγγνώμη, αλλά νομίζω ότι τουλάχιστον με τα κριτήρια της ελληνικής παράδοσης, αυτό δεν έχει καμία σχέση με τέχνη. Η τέχνη, εάν δεν είναι φανέρωση, αποκάλυψη αλήθειας, δεν μπορεί να λέγεται τέχνη στην ελληνική, αν δεν κάνω λάθος, παράδοση. Κατεξοχήν δε αυτό φαίνεται στην τραγωδία. Τραγωδία είναι ότι πήγαμε να δούμε θέατρο, να δούμε και ένα θεατράκι. Τραγωδία ήταν διδασκαλία. Δηλαδή η διδασκαλία δεν είχε και αυτή το χαρακτήρα, το δασκαλίστικο που λέμε σήμερα. Είχε το χαρακτήρα της φανέρωσης, της αποκάλυψης. Να φανερωθεί η αλήθεια. Τότε, στην αρχαία Ελλάδα, η αλήθεια, είπαμε, ήταν
αυτό το αιώνιο στοιχείο των καταλόγων σχέσεων. Αυτός ο ξινός λόγος, όπως λέγαμε, δηλαδή ο κοινός λόγος, ο οποίος συγκροτεί το σύμπαν σε κόσμο, σε κόσμημα. Αυτό είναι το αθάνατο στοιχείο. Αυτό είναι που δεν πεθαίνει ποτέ. Όταν οι Έλληνες εκχριστιανίζονται, αλλάζει η αντίληψή τους για αυτό το οποίο είναι αθάνατο. Αυτό το οποίο έλεγε η αρχαία φιλοσοφία, η αρχαία σκέψη, η αρχαία νοοτροπία, δεν τους αρκούσε. Αντίθετα, τους δημιουργούσε πρόβλημα. Γιατί? Διότι αν υπάρχει πριν από κάθε υπαρκτό ένας λόγος που καθορίζει την ύπαρξη, τότε αυτός ο λόγος δεσμεύει την ύπαρξη. Ακόμα και ο Θεός δεν μπορεί να μην είναι αυτό που ορίζει η ουσία του να είναι. Είναι υποταγμένος στον λόγο της ουσίας του. Άρα η αιτιώδης αρχή του υπαρκτού είναι μια αναγκαιότητα. Άρα δεν υπάρχει περιθώριο για την ελευθερία, για την ετερότητα, για το καινούριο, για την ιστορία. Αυτό ήταν το μεγάλο κενό της αρχαιοελληνικής παράδοσης. Και αυτό μόνον εξηγεί γιατί οι Έλληνες εκχριστιανίζονται ραγδαία μέσα σε 100 χρόνια. Και μάλιστα υπό συνθήκες φρικτού διωγμού από τους Ρωμαίους, διότι οι Ρωμαίοι έβλεπαν στον χριστιανισμό μια αφισβήτηση της religio imperii, δηλαδή της θρησκείας αυτοκρατορίας, δηλαδή της λατρείας του αυτοκράτορα, που ήταν το πολιτικό στοιχείο για να κρατούν σε ενότητα όλους αυτούς τους λαούς που είχαν υποτάξει. Η διωγμή των χριστιανών δεν οφείλονται σε ιδεολογική αντίθεση, οφείλονται στο ότι ήταν πολιτικά επικίνδυνοι. Αρνούνταν να θυσιάσουν στον αυτοκράτορα. Λοιπόν, ο χριστιανισμός κομίζει ακριβώς μια απάντηση σε αυτό που ήταν το σκάνδαλο της ελληνικής σκέψης. Η δεδομένη ανελευθερία, η δεδομένη αναγκαιότητα. Παραλαμβάνω το ότι ο Θεός δεν μπορούσε να είναι αυτό που είναι, γιατί καθοριζόταν έξωθεν. Ο χριστιανισμός έρχεται και λέει, κοιτάξτε, όχι. Η αιτιώδης αρχή του υπαρκτού, η πρώτη αιτία του υπάρχειν, είναι κάποιος ο οποίος υπάρχει επειδή ελεύθερα θέλει να υπάρχει και θέλει να υπάρχει επειδή αγαπάει. Η αγάπη είναι η κορυφαία έκφανση της ελευθερίας. Δεν μπορείς ποτέ να αγαπήσεις υποχρεωτικά ή κατ' επιταγήν ή δεν ξέρω τι. Η αγάπη είναι το κορύφωμα της ελευθερίας και η αγάπη δεν είναι στην περίπτωση του χριστιανικού μηνύματος. Δεν είναι ένα συναίσθημα, μια αρετή. Όχι. Είναι ο τρόπος της αιτιώδους αρχής να υπάρχει. Με τη γλώσσα την δική μας, την πολύ περιορισμένη, την ανθρώπινη, λέμε ότι ο τρόπος του να υπάρχει είναι να αγαπάει. Δηλαδή γεννά τον Υιό, εκπορεύει το Πνεύμα. Και δίνει ο χριστιανισμός τα ονόματα αυτά, τα οποία δηλώνουν σχέση, δεν δηλώνουν ατομικότητα. Το όνομα Δίας, Ποσειδώνας, Αφροδίτη, δηλώνουν ατομικότητα. Το όνομα Πατήρ, Υιός, Πνεύμα, δηλώνουν σχέση. Ο Πατήρ είναι, υπάρχει ως προς. Ο Υιός υπάρχει ως προς. Το Πνεύμα είναι το ίδιο. Επομένως, η αφετηρία του υπάρχει είναι ένα κορύφωμα ελευθερίας. Είναι το απόλυτο της ελευθερίας. Υπάρχω επειδή με η αιτία μου να υπάρχω και αυτό είναι η αιτία μου επειδή αγαπώ και είναι έμπρακτη, είναι ο τρόπος μου να υπάρχω. Αλλάζει επομένως τώρα η αντίληψη των Ελλήνων για το τι είναι το πραγματικά υπαρκτό. Δεν είναι πια η δεδομένη λογικότητα, αλλά είναι η σχέση, η ελευθερία της αγάπης, είναι ο έρωτας. Ο Θεός των χριστιανών είναι ο όντος έρος. Αυτό πώς φαίνεται στην τέχνη? Αμέσως περνάμε από αντί για το άγαλμα, περνάμε στην εικόνα. Η εικόνα είναι, αν θυμάστε την περίφημη διασάφηση που έδωσαν οι χριστιανοί, στην εικόνα
η προσκύνηση επί το πρωτότυπον διαβαίνει. Δηλαδή, προσκυνάς την εικόνα και δεν προσκυνάς τη ζωγραφιά, αλλά το πρόσωπο που εικονίζεται. Δηλαδή, η φανέρωση, η ζωγραφιά, είναι η αφετηρία για να συσταθεί μια σχέση με το εικονιζόμενο. Για να συγκροτηθεί μια σχέση. Η δυναμική της σχέσης είναι η δυναμική της ελευθερίας. Το κορύφωμα της ελευθερίας είναι η αγάπη. Ο μόνος ορισμός του Θεού που υπάρχει στη χριστιανική γλώσσα είναι ότι ο Θεός αγάπη εστί. Όχι έχει, εστί. Επομένως, κάθε έργο τέχνης είναι μια κλίση για αυτή τη σχέση της ελευθερίας που θα κορυφωθεί στον έρωτα. Η σχέση του ανθρώπου με τον Θεό είναι μια σχέση νυμφίου προς τον ερώμενο. Και στην αρχιτεκτονική επίσης θα το δείτε αυτό, αυτή την ελευθερία η οποία θέλει να τραγουδήσει κατά κάποιο τρόπο, να μεταβάλει το ίδιο το κτίσμα στην αρχιτεκτονική, να το μεταβάλει σε ένα, ο Μιχελής το λέει αυτό πολύ ωραία, ένα τραγούδι. Λέει ο Μιχελής, τον έχετε ακουστά του Παναγιώτη Μιχελή. Λέει ο Μιχελής ότι μια βυζαντινή εκκλησιά, βυζαντινή τη λέμε σήμερα, είναι ένα τραγούδι, δεν μπορεί ποτέ να ξαναγίνει ίδια. Να καθίσει ένας ιδιοφυής αρχιτέκτον να φτιάξει πανομοιότυπη την καπνικαρέα. Αδύνατον. Είναι ένα τραγούδι που το τραγούδισε ο πρωτομάστορας και δεν μπορεί να επαναληφθεί. Μάλιστα λέει ο Μιχελής ότι για πώς συμβαίνει αυτό, διότι αρχιτεκτονικά είναι ένα λάθος. Ας πούμε, οι καμπύλες δεν είναι ίδιες. Διαφέρει μία καμπύλη από την άλλη στα τόξα. Οι στατικές σχέσεις επίσης. Είναι ένα αρχιτεκτονικό λάθος, αλλά ένα λάθος που στέκει. Και έχει τη μοναδικότητα και την ετερότητα που έχει κάθε δημιουργός καλλιτέχνης. Σας ζάλισα, γι' αυτό να μπω και σε αυτό και θα τελειώσω. Ότι η τέχνη πάντοτε μέσα στην ανθρώπινη ιστορία, όταν αποβλέπει στην κοινωνία του δημιουργού με τον θεατή ή τον ακροατή ή τον, πώς θα το πούμε, τον αποδέκτη του καλλιτεχνήματος, όταν αποβλέπει σε αυτή τη σχέση, πάντα η τέχνη αποκαλύπτει την ετερότητα του δημιουργού. Καλλιτέχνη. Αυτό είναι ένα συναρπαστικό δεδομένο. Έχουν περάσει τόσοι αιώνες από τότε που πέθανε ο Μότσαρτ. Και όταν ακούτε ένα κομμάτι Μότσαρτ, αμέσως λέτε αυτό είναι Μότσαρτ. Όχι είναι του Μότσαρτ. Όταν βλέπετε, έχετε δει 10 πίνακες του Βαν Γκόγκ και δείτε ένα ενδέκατο, λέτε αυτός είναι Βαν Γκόγκ. Τι είναι αυτό που κάνει την αποκάλυψη της ετερότητας. Αυτό είναι το μυστικό της τέχνης. Η τέχνη θα τολμούσα να πω ότι αρχίζει να είναι τέχνη και δεν είναι αρλούμπα από τη στιγμή που διασώζει και φανερώνει την προσωπική ετερότητα του δημιουργού. Και μην το πάμε μόνο στα έργα τέχνης. Κάποτε που δεν είχε μπει στη μέση η βιομηχανία να τα φτιάνει όλα ομοιόμορφα, λέγαμε αυτή η καρέκλα είναι του Μαστρογιάννη. Φώναζε ότι είναι αυτό το τραπέζι, είναι του Μαστροκώστα. Ο καλλιτέχνης, ο τεχνίτης αποτυπώνει στο τεχνούργημα, στο αποτέλεσμα της τέχνης του, την μοναδικότητά του. Γι' αυτό και κάθε τέχνη είναι μια έκφραση έρωτα. Δεν υπάρχει αποκάλυψη μοναδικότητας χωρίς έρωτα. Και του τεχνίτη προς το υλικό του, και του θεατή προς τον δημιουργό. Επομένως, ξαναγυρνάμε τώρα πίσω από όλα αυτά, για να επαναλάβω ότι μέσα από μια τέτοια διαδρομή μπορούμε να αναζητήσουμε
τι μπορεί να σημαίνει ελληνικότητα στην τέχνη. Αποκλείσαμε εξ υπαρχής, εκ προημίου, το φορκλόρ, τα συμβολικά, δηλαδή τα ιδεολογικά στοιχεία, και επομένως την ελληνικότητα μπορείς να την κατανοήσεις μόνο κατά μετοχήν, μόνο μετέχοντας στον λόγο της ετερότητας του καλλιτεχνήματος, δηλαδή στον λόγο τον προσωπικό της αποκάλυψης του τεχνίτη. Είναι μετοχή. Δεν γίνεται να γνωρίσεις την τέχνη μένοντας ανέραστος. Αυτό αποκλείεται. Η διαστροφή που συμβαίνει σήμερα είναι ότι δυστυχώς καλλιεργούμε το ανέραστο στοιχείο, διότι βάζουμε μπροστά όχι τη σχέση, βάζουμε το άτομο και την προβολή του, την εξυπνάδα του, τα στοιχεία εκείνα τα οποία θα κάνουν εντύπωση, θα κάνουν εφέ, και παλεύουμε να κάνουμε δήθεν τέχνη, συγγνώμη που μιλώ έτσι, να την άποψή μου εκθέτω, από τη στιγμή που δεν υπάρχει καμία δημιουργική πρόθεση να συγκροτηθεί σχέση, να συγκροτηθεί κοινωνία σχέσεων. Η ελληνικότητα στην τέχνη θα ήταν ίσως η σπουδή αυτής της μαστορικής, η οποία επιτρέπει να φανερώνεται, όχι να επιδιώκεται. Ξέρετε, αυτά ελπίζω να τα πούμε στη συζήτηση. Υπάρχουν μερικά μυστικά τα οποία είναι συναρπαστικά. Εάν θέλεις να δείξεις ότι κάνεις κάτι ξεχωριστό, την πατάς. Κάνεις κάτι που έχει επανεληφθεί χιλιάδες φορές. Κάτι πανομοιότυπο με ευρήματα εξυπνατίστικα. Όσο παρετείσαι από το εγώ σου και σέβεσαι το υλικό σου και δουλεύεις με την προτεραιότητα του απόλυτου σεβασμού του υλικού και αυτού που θέλει να πει, αυτό που θέλεις να πεις με το υλικό, τότε λέμε αυτή η καρέκλα είναι του Μαστρογιάννη και αυτό το τραπέζι και αυτός ο πίνακας είναι του Ρούμπενς ή αυτό είναι του δεν ξέρω ποιου, το τραγούδι είναι του Μπετόβεν. Αυτά νομίζω είχα να πω για να προκαλέσουμε τις συζητήσεις. Ήθελα να ρωτήσω ότι αν δεν κάνουμε λάθος, ελληνικότητα σημαίνει στο μυαλό μας, μας έρχεται κάτι το καθαρό, το λιτό. Δεν μας έρχεται η πολυλογία. Δεν μας έρχεται ο γεμάτος χώρος. Μας έρχεται ο χώρος εκείνος ο οποίος έχει μια ισορροπία μεταξύ ησυχίας και δήλωσης, μιας δήλωσης που έχει να κάνει το έργο. Παρ' όλα αυτά, η ελληνικότητα από τη στιγμή που είναι μια ζωντανή τέχνη, ενώ στο πλαίσιο της εικαστικότητας, ξαναλέω έτσι, το εικαστικό μέρος, εμπεριέχει ίσως και την κριτική της σημερινής κατάστασης. Οπότε, άμεσα, αν θέλει κάποιος να καθρεφτήσει αυτή τη σημερινή κατάσταση, δεν θα μπορούσε παρά να αναφέρει κάποια στοιχεία πολυλογίας μέσα. Θέλω να καθρεφτήσω αυτή την κοινωνία, αυτό το χάος. Πώς μπορούμε λοιπόν να θεωρήσουμε ή να φτιάξουμε μια εξίσωση ή η ελληνικότητα έχει αυτή την εξίσωση, δηλαδή της λιτότητας και της πολυλογίας, όταν αυτή η πολυλογία είναι κριτική θέση για τη σημερινή πραγματικότητα. Η δική μου άποψη είναι αυτό που έχω εγώ καταλάβει, αλλά πραγματικά μην το πάρετε ότι είναι το σωστό. Είναι ότι η λιτότητα υπάρχει και στον λόγο. Και η λιτότητα δεν είναι απλώς, πώς να το πω τώρα, μια παρέτηση από την λεπτομέρεια ή από την... Όχι, δέστε τα γλυτά, τα κλασικά... τις πτυχές, πώς αποδίδουμε με ένα ρεαλισμό, θα έλεγε κανείς, τη λεπτομέρεια, ο οποίος όμως ρεαλισμός, επαναλαμβάνω, λειτουργεί ως στοιχείο του καθόλου. Δεν είναι ατομικός. Λοιπόν, αυτό που είπατε πολύ ωραία, λιτό και καθαρό, θα το έλεγα ότι είναι το καταλόγον. Δηλαδή,
η σχέση να είναι λογική, δηλαδή αρμονική, δηλαδή αποκαλυπτική κάλους. Και το κάλος είναι η ίδια η σχέση πάλι. Θα λέω ότι κάνουμε ένα κύκλο και γυρνάμε. Η πληρότητα της σχέσης. Ξέρετε, η δυσκολία μας για να καταλάβουμε την ελληνικότητα είναι ότι σήμερα ζούμε σε ένα πολιτισμό που είναι στους αντίποδες του ελληνικού. Θα άξιζε μια άλλη φορά ίσως να μαζευτούμε και να δούμε πώς ξεκίνησε αυτός ο πολιτισμός μέσα στον οποίο ζούμε σήμερα. Είναι ένας πολιτισμός εξορισμού και εκθεμελίων ατομοκεντρικός. Το κέντρο της ζωής και, ο τρόπος, και το κέντρο του τρόπου της ζωής μας είναι το άτομο. Μην πάτε μακριά. Προσπαθήστε να αφαιρέσετε από τον τρόπο της ζωής μας σήμερα την έννοια των ατομικών δικαιωμάτων. Καταραίουν τα πάντα. Τα πάντα είναι δικαίωμα, δηλαδή τα πάντα είναι ατομική επιλογή. Τα πάντα διαλέγω την εφημερίδα μου, το κόμμα μου, τις ιδέες μου, το επάγγελμά μου, την ερωμένη μου. Όλα τα επιλέγω, δεν σχετίζομαι με τίποτα. Η εικόνα του σημερινού πολιτισμού είναι η εικόνα του σούπερ μάρκετ. Μπαίνω σε ένα σούπερ μάρκετ και διαλέγω. Βέβαια δεν υποψιάζομαι. Νομίζω ότι αυτό είναι ελευθερία. Η ελευθερία ως επιλογή. Δεν καταλαβαίνω ότι οι επιλογές μου στο σούπερ μάρκετ είναι προκαθορισμένες. Μου έχουν κάνει πλήση εγκεφάλου να πάρεις την οδοντόκρεμα που έχει διπλό φλουοράιντ ή X-Greg 32 κόκκους το απορρυπαντικό, χωρίς να καταλαβαίνω τίποτα από αυτά. Λειτουργώ μηχανικά. Αλλά είναι πράγματι το αποκορύφωμα της ψευδεστήσεως της ατομικής κυριαρχίας πάνω σε όλα. Και κυρίως του ατομικού δικαιώματος. Βλέπετε, ας μην αρχίσω να λέω παραδείγματα, αλλά τέλος πάντων. Είναι ολοφάνερο ότι ολόκληρη η ζωή θεμελιώνεται. Έχω τον πειρασμό να σας πω τον ορισμό του Καντ. Ο Μέγας Καντ, ο γερμανός φιλόσοφος, που δίνει στο γάμο. Δικαίωμα θα πει σύμβαση, πρέπει να το πω αυτό πριν πω τον ορισμό του Καντ. Οι Έλληνες ήξεραν τη σχέση. Η σχέση είναι άθλημα. Διότι η σχέση εμπεριέχει και το ενδεχόμενο της αποτυχίας. Άρα είναι ένα ρίσκο. Και είναι ένα άθλημα αυθυπέρβασης για να πετύχεις τη σχέση. Αν δεν βγεις από το εγώ σου, δεν σχετίζεσαι. Ο σημερινός πολιτισμός, ας τον πούμε ο ευρωπαϊκός πολιτισμός, ο δυτικός πολιτισμός, έχοντας στο κέντρο το άτομο, ζητάει να θωρακίσει και τα δύο άτομα. Άρα εκεί δεν χωράει σχέση, χωράει σύμβαση. Θα υπογράψουμε συμβόλαιο. Η σύμβαση κατασφαλίζει τα δύο εγώ. Λέει λοιπόν ο Καντ, γάμος είναι η σύμβαση δύο ετερόφιλων προσώπων για την αμοιβαία χρήση της σεξουαλικής ιδιαιτερότητος εκάστου. Τέλειο. Μηχανιστικό τελείως. Αν αυτό είναι ζωή. Μιλάμε λοιπόν για ένα πολιτισμό ο οποίος σήμερα μας έχει ποτίσει, έχει περάσει στο υποσυνείδητό μας, στα αντανακλαστικά μας. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Να πω άλλο ένα παράδειγμα, αλλά σας... Σκεφτείτε πώς μεγάλωνε ένα παιδί πριν 100 χρόνια, στη λεγόμενη γεωργική κοινωνία, αγροτική κοινωνία. Για να ικανοποιήσει στοιχειώδεις ανάγκες, ας πούμε, να έχει φως, έπρεπε να έρθει σε σχέση με υλικά πράγματα, με φυτίλι, με λάδι, να είναι, πώς το λέμε, τη λάμπα. Το να έχει σχέση, ή για να έχει θερμότητα, έπρεπε να ανάψει φωτιά. Για να ανάψει φωτιά, πρέπει να σεβαστείς τα ξύλα, όχι σύνδετα. Όπως θα σεβαστείς το φυτίλι, δηλαδή, έχεις απέναντί σου κάτι το οποίο για να σου δώσει αποτέλεσμα
πρέπει να το σεβαστείς. Λέγαμε κάποτε να σεβαστείς τα χούγια του. Ε? Τα ξύλα. Δεν μπορεί ο καθένας να γράψει τζάκι. Λοιπόν, έτσι το παιδί ασυνείδητα έμπαινε μέσα σε μία σχέση με την πραγματικότητα. Σκεφτείτε πώς μεγαλώνει σήμερα ένα παιδί. Πατάει ένα κουμπί και έχει φως. Πατάει ένα άλλο κουμπί και έχει θερμότητα. Πατάει ένα τρίτο και έχει εικόνα. Ένα τέταρτο και έχει μουσική. Όταν αυτό το παιδί σήμερα φτάσει στην ηλικία να ερωτευθεί, φυσικότατα νομίζει πάλι θα πατήσει ένα κουμπί και θα έχει έρωτα. Δεν ξέρει να μοιράζεται. Δεν ξέρει να αγαπάει. Δεν ξέρει καν αυτό, να σέβεται το έναντι. Και προσπαθούμε να καλύψουμε αυτό το κενό με συμβάσεις. Αυτά όλα μεταφέρεται τα τώρα στο πεδίο της τέχνης για να ερμηνεύσετε πώς λειτουργεί ευτυχώς που θα έλεγα εγώ τουλάχιστον ότι στην περίπτωση της τέχνης υπάρχει ακόμα το πολύ μεγάλο ταλέντο. Όταν εμφανιστεί το πολύ μεγάλο ταλέντο, τότε καταλαβαίνεις δεν υπάρχει πολύ μεγάλο ταλέντο που να μην δηλώνει με την τέχνη του αυτοπαραίτηση. Να μην δηλώνει απόλυτο σεβασμό του υλικού. Να μην δηλώνει παραίτηση από την εγωτική, την εγωκεντρική θέα της πραγματικότητας. Και νομίζω ότι υπάρχουν, βέβαια, θα μπορούσε κανείς να γράψει μια ιστορία της φιλοσοφίας γράφοντας μια ιστορία της τέχνης. Πώς περάσαμε, πώς πέρασε η Ευρώπη μέσα από τις διαδοχικές σχολές. Αλλά κάποιοι σταθμοί, για μένα νομίζω ένας κορυφαίος σταθμός είναι ο Van Gogh, στον οποίο μπορείς να διακρίνεις αυτή την πάλη με το χρώμα. Όχι να το υποτάξει, να υποταχθεί στο χρώμα για να μπορέσει να πει αυτό το οποίο είναι πέρα και από το χρώμα. Και άλλες ανάλογες περιπτώσεις θα μπορούσε κανείς. Δηλαδή βάζω αυτή την εξαίρεση ότι ο χαρισματικός καλλιτέχνης που λέμε, το μεγάλο ταλέντο θα έλεγα εγώ, κατά κάποιο τρόπο διασώζει κάποια στοιχεία που για μας τους πολλούς πρέπει να χτυπηθούμε σαν το χταπόδι για να μπορέσουμε καν να τα κατανοήσουμε. Θεωρώ ότι η αποστασιοποίηση από το εγώ του καλλιτέχνη μερικές φορές, όπως αναφέρατε, έχει να κάνει και με τον τόπο. Πρέπει να υπάρχει και ο παράγοντας τόπος μέσα, αν δεν κάνω λάθος. Παραδείγματος χάρη. Έχω κατά νου ότι ο Van Gogh δεν γεννήθηκε στην Ελλάδα. Αυτό δεν είναι κακό. Δεν γεννήθηκε στην Ελλάδα. Αυτό ούτε καλό ούτε κακό. Φυσικό. Παρ' όλα αυτά, στον τόπο που γεννήθηκε, στην Ολλανδία και ευρύτερα εκεί που έδρασε, επηρεάστηκε από κινήματα και από επαναστάσεις, οι οποίες δεν θα μπορούσαν να είχαν συμβεί πουθενά αλλού. Παράδειγμα, ο εμπρεσιονισμός δεν θα μπορούσε να έχει συμβεί ποτέ στην Ελλάδα. Που σημαίνει ότι τον οδήγησε σε άλλα μονοπάτια προσωπικής έκφρασης. Ο Κόντογλου δεν γεννήθηκε στην Ολλανδία. Γεννήθηκε στην Ελλάδα και στο Αϊβαλί και γενικότερα η αυτοπαραίτηση που μου ήρθε κατευθείαν στο μυαλό που δηλώνει και ο ίδιος σεβόμενος το υλικό έχει να κάνει και με τον τόπο, με την έννοια ότι σέβεται την παράδοση. Πιστεύετε ότι σήμερα για να γίνουν όλα αυτά τα οποία αναφέρατε μέχρι τώρα, δηλαδή όλα τα στοιχεία τα οποία, το ταλέντο, η παρουσία ενός καλλιτέχνη, ο οποίος πραγματικά θα σεβαστεί το υλικό για να μπορέσει να βγάλει στοιχεία ανίποτα, θα μπορέσουν να συμβούν στην αναζήτηση μιας ελληνικότητας στις αρχές του 21ου αιώνα χωρίς ελληνική παιδεία, χωρίς εμπειρία του τόπου αυτού. Χωρίς εμπειρία του τόπου αυτού, νομίζω όχι, αλλά πρέπει να ορίσουμε τι είναι εμπειρία και τι είναι παιδεία. Με την κρατική παιδεία αποκλείεται να συμβεί αυτό. Αλλά την ίδια περίπου, ίσως και με κάποια περισσότερη ιδεολογία και ρητορική μέσα,
γεννήθηκαν και μεγάλωσαν αυτοί που αναφέρατε στην αρχή, οι 9 του 30. Ο Τσαρούχης, ο Παπαλουκάς, ο Κόντογλου, ο... τέλος πάντων, ο Διαμαντόπουλος αργότερα, η Καραγάτση, ο Ανδρέας ο Φωκάς. Αυτοί οι άνθρωποι νομίζω ότι υπερίσχυσε το ταλέντο τους, αλλά ταυτόχρονα και η ετοιμότητά τους. Δεν έδωσαν ποτέ, δεν υπέκυψαν ποτέ στον πειρασμό του σημερινού παραδείγματος, όπως λέμε, του να επιδιώξουν το να κάνουν εντύπωση, το να κάνουν... Είναι και ο αγώνας αναγνωρισιμότητας. Σήμερα. Πιο έντονος, πιστεύω. Τέλος πάντων, δεν ξέρω. Πάντως, εκείνο το οποίο είναι γεγονός και νομίζω ότι είναι συναρπαστικό, είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι καλλιτέχνες που ανέφερα, μπόρεσαν να μας δώσουν έργο εικαστικό, στο οποίο αμέσως αναγνωρίζεις την ελληνικότητα. Τώρα, πώς την αναγνωρίζεις, δεν ξέρω να πω. Και ευτυχώς το δεν ξέρω να πω, γιατί θα το κάναμε ιδεολογία. Θυμάμαι μια φορά τον Ανδρέα το Φωκά, ο οποίος μου είπε, κοίταξε, ο μόνος που ξέρει να ζωγραφίζει εκκλησιαστική εικόνα είναι ο Γιάννης ο Τσαρούχης, γιατί ξέρει να κάνει σάρκα. Ξέρει να ζωγραφίζει ανθρώπινη σάρκα. Δέστε τα τώρα αυτά, ενώστε τα για να βγάλετε συμπέρασμα που δεν βγαίνει συμπέρασμα, αλλά για να καταλάβετε τι θα πει ελληνικότητα, να καταλάβουμε όλοι μας ότι η ελληνικότητα είναι κάτι, με συγχωρείτε πάρα πολύ, μπορείτε ποτέ να αντικειμενοποιήσετε έναν έρωτά σας. Αποκλείεται. Θα αρχίσετε να λέτε, μα είναι όμορφη, είναι χαριτωμένη, είναι... Αυτά τα είναι εκατοντάδες κορίτσια. Αυτό το ένα που εσείς αγαπάτε, δεν μπορείτε να το πείτε. Η τονάντα. Λοιπόν, γι' αυτό την ελληνικότητα την πιστοποιούμε μέσα με εμπειρικά δεδομένα και όχι με συλλογισμούς. Και αν θέλουμε να διδάξουμε, φαντάζομαι, ένα ζωγράφος να θέλει να διδάξει ζωγραφικά την ελληνικότητα, ο μόνος δρόμος που του μένει είναι αυτός που μένει και σε ένα φιλόσοφο. Έλεγα στα παιδιά στο Πανεπιστήμιο ότι αν ζούσαμε στην αρχαία Ελλάδα και ερχόταν κάποιος από εσάς και μου έλεγε, θέλω να με διδάξεις φιλοσοφία, αυτονοήτως θα του έλεγα, πάρ' τα πράγματά σου και έλα σπίτι μου. Διότι η διδασκαλία δεν είναι να σου βγάζω λόγο. Η διδασκαλία είναι να ζήσεις μαζί μου και να δεις τα αντανακλαστικά μου και τι παίρνει. Τα ουσιοδέστερα πράγματα στη ζωή μας τα παίρνουμε από τους γονείς μας. Πώς? Από τη διδαχή. Από τη διδαχή δεν παίρνουμε τίποτα. Ασυνειδήτως παίρνουμε ό,τι διακρίνουμε ότι τους δίνει χαρά. Και βλέπετε, έχουμε τα ίδια αντανακλαστικά, τα οποία πράγματι πρέπει να τα έχουμε πάρει επειδή πιάσαμε ασυνείδητα. Ότι αυτό δίνει χαρά. Αυτό, ναι,